Με τη Βικτόρια, οι συναντήσεις μας τα τελευταία 15 χρόνια είναι συχνές. Πολύ ζεστές και πάντα έχουμε καινούργια πράγματα να πούμε, μαζί με τα παλιά που μας αρέσει να θυμόμαστε. Αυτή τη φορά πήγαμε στην Πάνο Ελούτα για να μου πει μια ιστορία, τη δική της ιστορία. Συνήθως μιλά για τους ήρωες στο βιβλίο της. Σήμερα όμως μιλήσαμε για τη δική της ζωή. Είσαι έτοιμη να κάνουμε μια βόλτα στη δική σου τη ζωή? Ναι, νομίζω είμαι έτοιμη. Ωραία. Αν θα είμαι έτοιμη μια μέρα είναι σήμερα. Okay. Έχω να σου στείλω, να σου δείξω μερικά καρποστάλ της δικής σου ζωής. Okay. Και θέλω με αυτά να μου πεις την μικρή ιστορία που τα συνοδεύει κάθε φορά. Δηλαδή αν έγραφες κάτι και μου το έστελνες, τι θα μου έλεγες? Νομίζω ότι αυτή εδώ η στιγμή πρέπει να έκανε την καρδιά σου να χτυπάει πολύ δυνατά. Πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί για ένα λεπτό δεν μπορούσα να γράψω το όνομα μου. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου πέρσι, πολύ σημαντική μέρα, και πήγα να ορκίσω. Και ήταν κάτι, είχε αρκετούς ανθρώπους εκεί, πολύ, όλοι ευγενικοί. Αλλά στην ίδια στιγμή ήμουν, wow, έτσι. Και έπρεπε να πω κάτι και δεν είχα ετοιμάσει. Αποφάσισα να μην ετοιμάσω ομιλία. Και ήρθε αμέσως όλα τα συναισθήματα για την Ελλάδα. Και πόσο ευτυχισμένη ήμουν, γιατί ήταν ένα τόσο περίεργο χρόνο. Ήταν αυτή η μέρα. Είχε άλλα πράγματα που ήταν γύρω-γύρω και ήταν κάτι που έγινε για την υπηκότητα μου που ήταν έκπληξη και κάτι τόσο ωραία στην ζωή μου. Ο περασμένος χρόνος ήταν για τη Βικτόρια ιδιαίτερος. Τα βουνά περνάω. Ήταν ένας χρόνος που έφερε πολλά και της πήρε πολλά. Ένας χρόνος που το καλό και το κακό, ένα δίπολο που τη γοητεύει, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν ένα χρόνο με μεγάλες αλλαγές για μένα. Πέθανε η μητέρα μου το Μαρτίο, αυτό ήταν καταστροφή τότε, αλλά σιγά σιγά έμαθα πως πρέπει να σκεφτώ για αυτή, να μην είναι τόσο λυπημένη για μήνες. Και ο χρόνος άρχισε με μεγάλα πράγματα και συνέχισε με άλλα μεγάλα πράγματα. Το κακό και το καλό. Η ζωή. Ναι, έτσι είναι η ζωή. Όπως μου εξομολογήθηκε, χρειάστηκε χρόνο να ανασύρει την εικόνα της μαμάς της όπως όταν ήταν νέα. Μέσα της κυριαρχούσε η εικόνα της, όπως ήταν λίγο πριν φύγει. Ο κενός χρόνος του lockdown όμως της έδωσε την ηρεμία να βάλει μέσα της τα συναισθήματα και τις εικόνες της ζωής της σε μία σειρά. Όταν πέθανε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κηδεία, ήταν στις μέρες που όλοι είναι κλειστά, εκκλησίες, γάμους, κηδείες, όλα αυτά. Και έστειλα μήνυμα στους φίλους μου εδώ να πάνε με λουλούδια στην θάλασσα. Την αποχαιρετήσατε έτσι. Την αγαπάς τη θάλασσα, Βικτόρια, ε? Πολύ. Για πες μου για αυτή τη θάλασσα. Wow. Σε καθαρίζεις που είναι. Η λίμνη, νομίζω. Δεν είναι στον Άγιο. Είναι στην Πάρο. Wow. Είναι η Πάρος το πρώτο νησί που πήγε στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει από τότε. Είναι 35 χρόνια που ήμουν από την προηγούμενη φορά. Ναι, ήμουν με την μητέρα μου και με την αδελφή μου. Και για μένα άλλαξε την ζωή μου οι διακοπές που κάναμε. Πριν είμαστε στην Αθήνα για την κουλτούρα και μόνικα πράγματα. Μουσεία, Ακρόπολη, τέτοια, πλάκα.
ταβέρνες με μουσική και φέτα για την πρώτη φορά. Όλα ήταν για την πρώτη φορά. Και μετά μια εβδομάδα στο Πάρο, που ήταν η αντίθεση με την Αθήνα. Και ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει σε τέτοια θάλασσα. Τι εννοείς, τέτοιο χρώμα, τέτοια χρώμα, όλη αυτή η εικόνα όπως είναι στα ελληνικά νησιά. Ναι, χωρίς τίποτα. Ήταν μπλε, κρυστάλλινο, κρυστάλ, ζεστό και γεμάτο με τα μικρά μοτσαλάκια. Ναι, τόσο μικρά όπως έχω ένα μισό της νύχιας μου και ήταν παράδεισο. Εκεί ερωτεύτηκε στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, νομίζω ήταν λίγο με την Αθήνα, αλλά πιο πολύ με τα νησιά. Now that you are in this land of dreams, sing a song of love with the breeze. No words can say what I feel today. Sun is bright and clouds went away. Πριν 35 χρόνια η Βικτόρια ερχόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρώτος σταθμός η Αθήνα, η Ακρόπολη. Τρεις δεκαετίες μετά, ο Ιερός Βράχος συνεχίζει να τη μαγεύει, να την βοητεύει και στο πρόσωπό της η Ελλάδα έχει βρει ένα ένθερμο υποστηρικτή για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στη φυσική τους θέση. Για να κάνουμε εδώ μία στάση. Wow. Λοιπόν, Ακρόπολη, Κνωσός. Πολύ σημαντικά μέρη. Ωραία, όλοι οι τουρίστες όταν θα έρθουν στην Ελλάδα θα πάνε στην Ακρόπολη και όταν θα έρθουν στην Κρήτη θα πάνε στην Κνωσό. Αλλά εσύ έχεις πάλι αναπτύξει μία άλλη σχέση μαζί τους και άλλη δράση. Είσαι Βρετανίδα και έχεις μιλήσει δημόσια και ανοιχτά πλέον ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στον Παρθενώνα. Ναι. Είναι φανερό ότι πρέπει να γίνει. Και τώρα το βλέπω όπως είναι η Μόνα Λίζα που έχει κάνει αυτό κάποιος και ένα κομμάτι είναι σε ένα μέρος και το άλλο είναι σε ένα άλλο. Mm-hmm. Δεν είναι λογικό. Και σιγά σιγά νομίζω θα αλλάξουν οι απόψεις των ανθρώπων στο μουσείο στην Βρετανία, γιατί αρχίζουμε να κοιτάξουμε την ιστορία μας σε ένα καινούριο τρόπο. Mm. Ότι στο παρελθόν έκαναν πολλά κακά πράγματα οι άνθρωποι τότε, αλλά δεν εννοώ ότι είναι ακόμα σωστό. Το μέρος που ζουν τα μάρμαρα στο Λονδίνο είναι πολύ σκοτεινό, δεν είναι ένα ωραίος μέρος. Είναι σε αντίθεση με την φωτεινή Ακρόπολη. Η δραστηρία Βικτόρια έχει αναμειχθεί ενεργά και στη δράση Κνωσός 2025 με στόχο τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου για αρχαιολόγους στην Κνωσό, σαν συνέχεια του έργου που κάνει η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή που έχει ως βάση της τη Βίλα Αριάδνη. Οι αρχαιολόγοι στο Κνωσός και στο British School κάνουν έρευνα. Δεν σταματάνε. Κάτι είναι 3.000 χρόνια παλιά. Old, αλλά αυτό σε ένα κουτί συνεχίζουν με τα έρευνα πόσο συνδέει ένα πράγμα με ένα άλλο πράγμα, ακριβώς. Από πού είναι. Όλο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ιστορία, είναι όπως μυθιστόρημα. Έτσι, αυτό ξεπηλύγεται μια ιστορία που σε πάει πίσω στις ρίζες σου. Ακριβώς. Θα ήθελα μια μέρα να βρεθούμε και εκεί. Δεν θα ήταν ωραίο να μας πει κάποιος άλλος τόσο ωραίες ιστορίες. Ναι. Έχει. Ίσως θα γράψω κάτι από πιο... Είναι είδηση αυτό? Είναι κάτι που σκέφτεσαι, κάτι που έχεις αρχίσει να γράφεις? Ναι, έχω αρχίσει. Και έχει τέτοια χρώματα? Έχει να κάνει με την Κνωσό? Ναι, η βάση δεν είναι στο Κνωσό, αλλά έχει ένα αρχαιολογικό κομμάτι. Μέσα. Ναι. Εδώ θα είμαστε να μας τα πεις. Η Βικτόρια αγαπά τις λέξεις. Στάθηκε στην εμβληματική φράση του Καζαντζάκη που ήταν γραμμένη σε έναν τοίχο. Έτσι μου είπε πρέπει να είναι ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του. Να μην φοβάται τίποτα, να μην ελπίζει τίποτα, να είναι ελεύθερος.
Η ίδια έχει τον τρόπο της να βάζει τις λέξεις σε σειρά και αυτές να γίνονται ιστορίες και βιβλία. Πριν 20 χρόνια επισκέφτηκε για πρώτη φορά το νησί, τη Σπιναλόγκα. 20 χρόνια μετά, περπατάμε στους δρόμους της Πάνω Ελούντας, όπου έγιναν πολλά από τα γυρίσματα του σύριαλ «Το νησί». Από το σημείο που έχουμε σταθεί, βλέπουμε τη Σπιναλόγκα, το νησί του εγκλισμού, της ισόβιας καραντίνας. Ξέρεις, Βικτόρια, σκεφτόμουν ότι έγραψες ένα βιβλίο για μια ομάδα ανθρώπων, πολλών ανθρώπων, που έζησαν σε καραντίνα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους. Και κληθήκαμε ξαφνικά να ζήσουμε όλοι εμείς μια αντίστοιχη συνθήκη καραντίνας, ναι. Στο σπίτι μας βέβαια. Και εν δυνάμει ασθενής, όχι ασθενής, γιατί αυτή ήταν και ασθενής την ίδια στιγμή. Ναι. Αυτό το καθρέφτισμα το έκανες μέσα σου όταν ξεκίνησε και μπήκε η καραντίνα στη ζωή μας. Ναι, φυσικά. Σκεφτόμουν συνέχεια πόσο περίεργο να είμαστε ξαφνικά με, σε έναν τρόπο που ήρθε από πουθενά. Ναι. Και δεν ήταν αν ήσουν φτηνός ή πλούσιος, αν ήσουν ηλικιωμένος, νέος. Όλοι είμαστε σε μια καραντίνα και χωρίς, με απόσταση, ναι, από την οικογένειες, φίλους. Αυτό ήταν πολύ κοντά, όπως ήταν για τους λέπρους όταν έπρεπε να φύγουν, ναι, και για τις οικογένειες που έπρεπε να μείνουν. Ναι, και με φόβο. Κάθε σπίτι ήταν όπως ένα νησί. Με φόβο, με άγχος. Το νησί, η Σπιναλόγκα, παραμένει, όπως μου λέει και η ίδια, το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Τώρα ετοιμάζεται μία διεθνής παραγωγή στα αγγλικά, βασισμένη στο βιβλίο της. Αλλά και το τελευταίο της βιβλίο, σημείο αναφοράς και πάλι, έχει τη Σπιναλόγκα. Είναι η συνέχεια στις ζωές των ηρώων του πρώτου βιβλίου που γράφτηκε για το νησί. Και μάλιστα μου είπε ότι γράφτηκε με μια πνοή μέσα στην καραντίνα. Και πάλι το καλό με το κακό παλεύουν να ισορροπήσουν. Την πιο γιορτινή μέρα, τη μέρα που ελευθερώθηκαν οι έγκλησοι της Σπιναλόγκας, ένας φόνος καταδικάζει κάθε χαρά. Ήταν η πρώτη φορά για χρόνια που δεν μπορούσα να ταξιδέψω. Ναι. Δεν μπορούσα να πάω γύρω-γύρω για έμπνευση, ιδέες, και κατάλαβα ότι είχα ήδη έμπνευση. Ήταν κάπου μέσα. Και όπως γίνεται, ήρθε αρκετά ξαφνικά. Αυτό θέλω να το κάνω. Και άρχισα και σε 12 εβδομάδες το έγραφα. Δεν σταμάτησα. Ήταν η σαλίδα σωτηρίας σου μέσα στην καραντίνα και με το πένθος, ναι, της απώλειας, ναι, της μαμάς. Ήταν ακριβώς το δικό σου καλό εκείνη τη στιγμή. Ναι, ήταν να δίνει ισορροπία και, ναι, ρουτίνα. Ναι. Γιατί σε ακριβώς την ίδια ώρα κάθε μέρα άρχισα και τέλειωσα στις 6 το βράδυ. Σε κρατούσε, ναι, αυτή η ρουτίνα υγειωμένη. Για μένα ρουτίνα, όταν η ζωή δεν είναι εύκολη, το μόνο έχεις έλεγχο αν έχεις ρουτίνα. Αν είσαι στο κρεβάτι, δεν έχω τίποτα να κάνω, εκτός να είμαι λίγο σε κατάθλιψη, θα συνεχίσει η κατάθλιψη. Αλλά αν δίνεις ρουτίνα στην ζωή σου, έχεις κάτι που σιγά σιγά σε κρατάει. Ναι. Mm. Και σε εκείνη να παραμείνει όλο σε λειτουργία, σώμα, πνεύμα, ναι, τα, ναι, πάντα. Ναι. Αυτό για μένα λειτουργεί. Δεν σου κρύβω ότι δανείστηκα την ιδέα των Καρποστάλ, από το βιβλίο εννοείται, και από το σύριαλ που τώρα γυρίζεται. Και λέω γυρίζεται γιατί είμαθα ότι είσαι full μέσα σε όλο αυτό. Συμμετέχει, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο κομμάτι της παραγωγής. Ναι. Τις αρέσει? Πάρα πολύ, γιατί αρχίσαμε... Ήταν 18 μήνες πριν, όταν μιλήσαμε για την πρώτη φορά με τους σενάριογράφους. Και έχουμε 4. Και έχω δουλέψει με
με όλους. Και ήταν φοβερό γιατί είναι συζήτηση. Γιατί στην αρχή με μερικά από τα διηγήματα έχει μόνο 10 σελίδες και πρέπει να δίνουν... Να απλωθεί αυτό για να γίνει ιστορία. Και ήταν, είμαστε πολύ μαζί με όλο αυτό. Και αν δεν αγαπάω κάτι, λέω... Αν δεν σ' αρέσει, θα το πεις. Αυτό είναι λίγο πιο πολύ, αλλά γενικά βοηθάω. Και εδώ, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα από τα γυρίσματα. Ναι. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου. Και η Καρίνα μας που κάνει το ρακόρ. Γιατί δεν κάτι που νιώθω τόσο πολύ είναι ότι οι ηθοποιοί είναι εκεί, είναι οι άνθρωποι που φαίνονται. Που, ναι, και εισπράττουν και όλη τη δόξα. Αλλά πίσω έχει απίστευτη ομάδα. Σου αρέσει η τηλεόραση, Βικτόρια? Είναι η δεύτερη φορά που... μεταφέρετε μία δουλειά σου στην τηλεόραση. Είναι ικανή να μεταφέρει η τηλεόραση αυτό που έχεις εσύ σαν συγγραφέα στο μυαλό σου? Γενικά είναι πάρα πολύ συναρπαστικό και δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματα μου όταν βλέπω κάτι αμέσως, ακριβώς όπως το φανταστικά. Και μερικές φορές έχει ακριβώς τα λόγια που έχω γράψει εγώ, αλλά και με αυτό έχουν προσθέσει καινούρια και καλύτερα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι της αρέσει πολύ η σχέση που έχει αναπτύξει με όλη την ομάδα της παραγωγής και ειδικά με τους ηθοποιούς που είναι εκεί δίπλα τους για να πλάσουν μαζί τους ήρωες που ενσαρκώνουν. Στο καρποστάλι που της ετοίμασα, στη σκηνή, βρίσκονται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Ο Βασίλης έδωσε ενέργεια σε όλους. Είναι φοβερός ανθρώπος. Ήταν πολύ ευγενικός και γελούσε συνέχεια. Αλλά όταν έκανε τις σκηνές τους, ήταν συγκεντρωμένος. Και ο Ανδρέας μας, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, είναι ακριβώς όπως φανταστικά. Είναι κάποιος που έχει μεγαλώσει στην Αγγλία, αλλά οι γονείς του και οι ρίζες είναι από την Κρήτη. Και σιγά σιγά διαρχεί τις 6 μήνες που ταξιδεύει ο χαρακτήρας. Μαθαίνει, νιώθει και έχει ένα καινούργια σχέση με την Κρήτη. Η επόμενη συνάντησή μας θα ρω πως δεν θα αργήσει. Η Βικτόρια πάντα βρίσκει τρόπους να με καλεί κοντά της και μαζί να μοιραζόμαστε ωραίες ιστορίες.